Αθώοι κρίθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης όλοι οι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο εργοτάξιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός το Φεβρουάριο του 2013 στις Κουριές Χαλκιδικής. Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, η απόφαση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από οικείους φίλους και αλληλέγγυους των κατηγορουμένων, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Κάτοικοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, μέλη κινημάτων αλλά και τα 21 άτομα που είχαν κατηγορηθεί για την εμπριστική επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές το Φεβρουάριο του 2013, ξεσπούν σε χειροκροτήματα και φωνάζουν συνθήματα λίγα λεπτά μετά την αθώωσή τους από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση, σύμφωνα με την οποία προκύπτουν ενδείξεις ενοχής εις βάρος των 21 ατόμων. Πλην όμως υπήρξαν περιστατικά που αντικρούν τις ενδείξεις αυτές και δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ενοχή τους. Γι' αυτόν τον λόγο κρίθηκαν αθώοι για όλες τις πράξεις. Αθωθήκαμε όλοι γιατί ήμασταν αθώοι. Μας κατηγορούσαν άδικα αυτά τα χρόνια ότι ήμασταν τρομοκράτες ή κουκουλοφόροι. Αυτό που περάσαμε τόσα χρόνια να μην το περάσει κανείς. Γιατί κοιμόμασταν, ξυπνούσαμε. Με το φόβο αυτό ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάμε και φυλακή. Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος. Ήταν πολύ βαριές οι κατηγορίες οι οποίες περάσαμε και η ψυχολογική πίεση που δέχεσαι από ένα τέτοιο μέγεθος κατηγορητήριο να έχεις στην πλάτη σου. Σύμφωνα με συνηγορούς υπεράσπισης, η απόφαση του δικαστηρίου δικαιώνει τα όσα πρέσβευαν και κατήγγειλαν από το 2013 και αποδείχθηκαν στη διάρκεια της δίκης. Είναι η απόλυτη δικαίωσή μας για τον βιασμό που έχει πιστεί η κοινωνία με τη συγκεκριμένη δράση. Από τις διοκτικές αρχές. Σήμερα με την ομόφωνη απόφαση και την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων δικαιωνόμαστε ηθικά. Ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε ξανά τέτοιες καταστάσεις. Το 2013 έλαβε χώρα ένα πρωτοφανές καταστατικό όργιο στη Χαλκιδική, το οποίο είχε μια απόλυτη στόχευση. Η στόχευση ήταν να πληγεί το κίνημα των κατοίκων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ώστε να πάψει να αντιδρά και να φωνάζει για θέματα υγείας, για θέματα πρωτεύοντα για κάθε άνθρωπο, για το νερό και για το περιβάλλον. Δεν υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να θεμελιώνουν ενοχή των ανθρώπων αυτών. Τα 21 άτομα που αθωώθηκαν αντιμετώπιζαν βαρύτατες κατηγορίες, όπως σύσταση σε κλιματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας, έκρηξης, κατοχής εκρηκτικών, ληστείας και άλλες.